Ερχόμαστε σήμερα και εδώ στη Σκάλα, γιατί κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε καλά ότι μέσα στο Φλεβάρι είχαμε επισκεφτεί το Υπουργείο σας και δεν μας δεχτήκατε. Ούτε ο κύριος Υπουργός, ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Γενικός. Και ερχόμαστε σήμερα εδώ γιατί γίνεται μια ημερίδα, γιατί πράγμα, για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία μας αφορά όλους τους αγρότες και κυρία τους βιοπαλλεστές αγρότες. Η Λαγωνία κατά την Οπνίστον είναι μια περιοχή στην οποία το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε αυτό που λέμε μικρομεσαίους αγροκοινοτρόφους. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε το εισόδημά μας να μειώνεται ραγδαία. Και βλέπουμε τώρα στην πρόθεση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που προωθείται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάτε να υλοποιήσετε και εσείς σαν κυβέρνηση και σαν Υπουργείο ότι δεν είναι προς όφελος τα δικά μας. Εδώ μέσα γίνεται μια ημερίδα για τους αγρότες. Και αγρότες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αγρότες. Και γίνεται ημερίδα για τους αγρότες. Άρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική που θέλει να προωθηθεί δεν αφορά τους αγρότες. Και ποιους αφορά? Αφορά τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, στους εμπόρους, οι οποίοι από αυτά τα τελευταία χρόνια καρπώνονται την παραγωγή μας τσάπα και εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Ζητάμε και από αυτό το βήμα, και σας το λέμε ξεκάθαρα να το καταλάβετε, ότι αν δεν καταρχεί η πολιτική της κατώτατης συγκεκριμένης τιμής, όπου να διασφαλίζεται το κόστος παραγωγής και ένα εισόδημα να μπορούμε να ζήσουμε, ότι αν δεν προωθηθεί η πολιτική και να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, όπου είναι αναχρονιστικός και αντιδραστικός σήμερα, γιατί πληρώνεται από το 100% των αγρότες, δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα σέντ, για τους κύριους λέω, που μπορεί να μην γνωρίζουν, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ από το 2011...